Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες στο Περιστέρι? Το Περιστέρι είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι τεράστια και διαχρονικά, μπορώ να πω, γιατί υπήρξε μία απαξίωση από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου του Περιστερίου, που επικεντρώθηκε μόνο στο κέντρο της πόλης, δηλαδή στους 3 σταθμούς του μετρό της πόλεώς μας του Περιστερίου, και από εκεί και πέρα οι γειτονιές είναι όλες ξεχασμένες. Άρα μπορούμε να πούμε με μεγάλη ευκολία πια ότι δεν υπάρχουν δρόμοι στο Περιστέρι και οι γειτονιές είναι ξεχασμένες και κατά συνέπεια και οι άνθρωποι. Διασχίζοντας όλες αυτές τις γειτονιές του Περιστερίου, θα δούμε ότι τα πεζοδρόμια μας είναι ανύπαρκτα, τα πάρκα μας είναι αφύλακτα, με αποτέλεσμα και να καταστρέφονται και να γίνονται και κέντρα άνομων πράξεων. Όλα αυτά μας δημιουργούν την αίσθηση ότι το πρόγραμμά μας πρέπει να επικεντρωθεί στην περιφέρεια, στις συνοικίες της πόλης μας, στις ξεχασμένες μας γειτονιές. Επίσης, ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο Περιστέρι είναι ότι στο άλσος του Περιστερίου, σε ένα πνεύμονα για όλους τους περιστεριώτες, γύρω-γύρω υπάρχει το νεκροταφείο, ένα κορεσμένο νεκροταφείο, μπορώ να πω. Δίπλα υπάρχει ένα ΣΜΑ με ένα λιωτεμαχιστή μέσα και παραδίπλα ακριβώς υπάρχουν γήπεδα. Όπως καταλαβαίνετε, η άθληση των παιδιών, των κατοίκων που πάνε για αναψυχή, μπαίνει σε κίνδυνο. Η υγεία δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Άρα εδώ έχουμε θέματα που πρέπει να λύσουμε και πρέπει να τα λύσουμε άμεσα. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στο Περιστέρι είναι ο άλλος πνεύμονας, ο αεραγωγός που λέω εγώ της πόλης μας, το ποικίλο όρος, που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να χαθεί. Πρωτοδίκως υπάρχει απόφαση που το δίνει στην μονή, ιερά μονή της Μητρόπολης της Λαμίας, και τώρα είναι στο εφετείο. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε και σαν καινούργια διοίκηση του Δήμου πώς θα κατοχυρώσουμε αυτό για το καλό των συνδημοτών μας και εμάς, γιατί ζούμε και εμείς σε αυτή την πόλη. Όπως καταλαβαίνουμε ότι 3 πράγματα που σας είπα είναι τεράστιας σημασίας. Εδώ θέλω να προσθέσω και λίγο ότι η σταθμή του μετρό είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση για την πόλη, αλλά δημιουργείται ένα τράφικ αυτή τη στιγμή στην πόλη, τεράστιο, που εδώ πρέπει να δούμε τόσο τις συγκοινωνίες μας, όσο και τις διαδημοτικές συγκοινωνίες, γιατί υπάρχουν αυτοί οι 3 σταθμοί εξυπηρετούν και τους όμορους δήμους, οπότε δημιουργείται, καταλαβαίνετε, όλη αυτή η κίνηση μεταφέρεται στο κέντρο του Περιστερίου με τα γνωστά αποτελέσματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για προβλήματα, όπως είναι η Τεμπών, ένας μεγάλος δρόμος που φιλοδοξούμε να ανοίξει για να συνδέει την Πετρούπολη, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι στο κομβικό σημείο, στο Αττικό Νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή ψηλά στο Περιστέρι θα αντιμετωπίσει ένας ξένος, ένας επισκέπτης που προφανώς έχει χαθεί, είναι αδύνατο να του πεις πώς θα πάει στο Αττικό Νοσοκομείο και πώς θα βγει στη Λεωφόρο Καβάλας. Όλα αυτά τα θέματα, επομένως, πρέπει να λυθούν άμεσα. Η χρυσόσκονη που πέφτει κατά τις γιορτές στο Περιστέρι δεν κρατάει πολύ. Κρατάει 1-2 μέρες. Αλλά αυτά τα προβλήματα είναι διαχρονικά, παραμένουν και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην ποιότητα της ζωής όλων εμάς των περιστεριωτών, των ανθρώπων της συνοικίας. Άρα, βασικό μας μέλημα θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στο Περιστέρι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή οι περιστεριώτες δεν είναι και οι πιο πλούσιοι κάτοικοι των Αθηνών, σε επίπεδο κοινωνικών δομών και κοινωνικής αλληλεγγύης γίνεται κάτι? Το Περιστέρι είναι μια τεράστια εργατούπολη. Αυτή τη στιγμή οι δομές στο Περιστέρι πάσχουν συστηματικά, γιατί κανένας δεν θέλει να ενδιαφερθεί για την καθημερινότητα, όπως είπα, της ζωής και την ποιότητα, γιατί η ποιότητα είναι το βασικό των περιστεριωτών. Όλοι προσπαθούν να λύσουν κάποια θέματα καπί, κυφή, όπως τα λένε εδώ στο Περιστέρι, που να συγκεντρώνουν πληθυσμό και ψηφοφόρους. Η ζωή δεν είναι εκεί.
η ζωή είναι και αυτό μία εξυπηρέτηση, δεν είμαστε μηδενιστές σε τίποτα και δεν θα γίνουμε ποτέ μας, γιατί θέλουμε τους συντηρημότες μας να έχουν ευημερία και ευμάρεια στην καθημερινότητά τους. Ένα τελευταίο πρόβλημα που θα ήθελα να επισημάνω εδώ στο Περιστέρι είναι η διαχείριση των σκουπιδιών. Βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη, όλοι οι Δήμοι, οι όμοροι του Περιστερίου έχουν μπει σε μια διαδικασία σε πρώτο βαθμό για τα απορρίμματα, ενώ εδώ στο Περιστέρι έχουμε ένα μπλε και ένα πράσινο κάδο και ένα λιοτεμαχιστή στο άλσος, όπως προείπα. Άρα πρέπει σε πρώτο βαθμό να μπούμε στη διαχείριση των σκουπιδιών, στην πηγή που λέμε απλά, για να γίνεται όλη η διαλογή και η αποκομιδή και ο διαχωρισμός τους σε πρώτο βαθμό. Όπως και η ανάπτυξη και ο πολιτισμός στο Περιστέρι πάσχουν, γιατί δεν μπορεί να γίνονται όλα με καλλιτέχνες πίστας. Πρέπει ο πολιτισμός να βαθμιστεί και να δώσουμε και κάτι καινούριο στους συντοπίτες μας. Φυσικά είναι και το αντιπλημμυρικό γειτονιές, όπως η Ανθούπολη, Τσαλαβούτα, στην πρώτη βροχή που πνίγονται, και είναι θέματα ζωτικής σημασίας στην ποιότητα ζωής, επαναλαμβάνω. Εσείς ποια παράταξη εκπροσωπείτε, ποια είναι η ιστορία σας και ποιο είναι το όραμά σας για την πόλη? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια τεράστια συνέχεια των ενεργών πολιτών που έρχεται. Φυσικά το νέο εγχείρημα είναι με ανθρώπους του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου κατοίκων του Περιστερίου. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια να συνενώσει ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά με ένα γνώμονα, την αγάπη τους για το Περιστέρι, για το Δήμο. Φυσικά αυτοί οι δημοκρατικοί άνθρωποι και στην αγκαλιά όπως των ανοιχτών οριζόντων χωράνε όλοι. Σας ξαναλέω ότι η προϊστορία είναι μεγάλη, γιατί οι ενεργοί ορίζοντες έχουν ενταχθεί, οι ενεργοί πολίτες έχουν ενταχθεί στους ανοιχτούς ορίζοντες, οπότε και ένα μεγάλος αριθμός δημοκρατικών πολιτών από άλλες παρατάξεις, αλλά με γνώμονα πάντα την αγάπη τους για το Περιστέρι, για την πόλη που ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Είναι μεγάλη αυτή τη στιγμή η κίνηση που γίνεται εδώ στο Περιστέρι με όλους αυτούς τους δημοκρατικούς, επαναλαμβάνω, πολίτες, όλο το δημοκρατικό κόσμο που χωράει στην αγκαλιά των ανοιχτών οριζόντων. Ο Κλισθένης, όπως είναι γνωστό, προβλέπει την απλή αλλαγή. Ποια είναι η θέση πάνω σε αυτό και ποιες είναι οι προοπτικές συνεργασιών στο Δήμο του Περιστερίου ειδικότερα? Ένα πάγιο αίτημα των δημοκρατικών δυνάμεων πάντα ήταν η απλή αναλογική. Έφτασε η ώρα πια να έχουμε το εργαλείο στα χέρια μας, όλων των παρατάξεων, αυτό το εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα και των συνεργασιών από την πρώτη Κυριακή και των ευρύτερων συνεργασιών στη δεύτερη Κυριακή, γιατί εδώ μπαίνει το δημοκρατικό πλαίσιο που μπορείς να συζητήσεις με άλλα ψηφοδέλτια, με συλλογικότητες, με ανοιχτά συμβούλια στις γειτονιές. Εμείς έχουμε εδώ 4 διαμερίσματα που, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι άνθρωποι μπορούν άμεσα να εκφέρουν την άποψή τους, να πείσουν και μέσα από τις παραταξιακές συμφωνίες να έρθουμε σε πράγματα που να μπορούν να αναβαθμίσουν την όποια απόφαση παίρνετε. Μπαίνει ένα τέλος στο κομμάτι που υπήρχε μέχρι σήμερα, που υπήρχε ο Δήμαρχος και όλες οι αποφάσεις πήγαζαν από εκεί με ένα κλειστό αριθμό συμβούλων. Πλέον ο Κλισθένης με την απλή αναλογική δίνει την αντιπροσώπευση που αναλογεί στον καθέναν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και μέσα από τις συμπράξεις που είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν, όχι μόνο στο Περιστέρι, σε όλους τους Δήμους, θα μπορέσουν μέσα από εκεί, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις, να γίνονται οι σωστοί προϋπολογισμοί, επιμένω, και να υπάρχει αυτό που μας λείπει στο Περιστέρι, η διαφάνεια τόσο στη λήψη των αποφάσεων, η διαφάνεια στα εκτελούμενα έργα. Θα υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος που πρέπει και είναι απαραίτητος να υπάρχει. Άρα είμαστε υπέρ του Κλισθένη, μπορεί να βελτιωθεί, έχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά εδώ σε αυτή τη φάση αναμφανδόν είμαστε υπέρ του Κλισθένη, υπέρ της λειτουργίας του Κλισθένη και σε ό,τι προσφέρει ο Κλισθένης στις τοπικές κοινωνίες.
Κλείνοντας να πούμε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο του Φιλόδημου 1 όσο και του Φιλόδημου 2 είναι ένα βασικό στοιχείο που θα δώσει μια αναπνοή στις δημοτικές παρατάξεις και στα διοικητικά συμβούλια να ανταπεξέλθουν με περισσότερο, με έργα βελτιωμένα, με προτάσεις που θα είναι τεκμηριωμένες, θα μπορέσουν να δώσουν μια νέα πνοή σε όλους τους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες.